coach, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι σήμερα, το ντέρμπι κορυφής του πέμπτου ομίλου. Στο τελευταίο λεπτό δεχθήκατε ένα γκολ και δεν καταφέρατε να πάρετε κάτι από το σημερινό μάτς. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι που παρακολουθήσαμε. Πιστεύω ότι ήμασταν στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα καλύτερα από την Καλυθέα και στο πρώτο μήνο νομίζω καθολικά. Είχαμε ένα κενό διάστημα 45-60 που ο αντίπαλος έχει δημιουργήσει κάποιες φάσεις. Μετά πάλι πήραμε τα ενία. Είχαμε και εμείς αρκετές φάσεις για να προηγηθούμε. Ένα περίεργο παιχνίδι με ευκαιρίες και από δύο ομάδες. Αλλά νομίζω ότι η συνολική εικόνα σαν ομάδα μας ήταν καλύτερη δική μας. Δυστυχώς βιώσαμε την πολύ σκληρή πλευρά του αθλήματος και δεχτήκαμε ένα τέρμα στην τελευταία πραγματικά φάση του παιχνιδιού από μια σαν φάση. Πόσο επηρεάζει το σημερινό αποτέλεσμα για την συνέχεια και αν πλέον η Καλυθέα θεωρείται ότι έχει σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου? Έχει προβάδισμα για την κατάκτηση γιατί πλέον εξαρτάται μόνο από τα δικά της αποτελέσματα. Εμείς δυστυχώς δεν εξαρτάμαστε μόνο από τα δικά μας αποτελέσματα. Θα πρέπει η Καλυθέα να έχει κάποια απώλεια βαθμών. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να ανασυλλαχτούμε και να κοιτάξουμε να πάρουμε το απόλυτο στα επόμενα παιχνίδια, στα υπόλοιπα 6 μάτς, για να εκδικήσουμε όσες τις πιθανότητες υπάρχουν για την κατάκτηση. Επόμενη αγωνιστική πηγαίνετε στην έδρα του Πανθηραϊκού, άλλο ένα ντέρμπι για την ομάδα σας, απέναντι, τοπικό ντέρμπι απέναντι στον Πανθηραϊκό. Τα παιχνίδια όλων είναι τα ίδια για μας, δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Όλα τα παιχνίδια μας είναι τα ίδια. Ευχαριστώ πολύ.